Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε καθόλου καλά, βασικά εγώ, το δόντι μου είναι χάλια, πονάω απίστευτα, πάρα πολύ. Σηκώθηκα τη νύχτα, έπινα πάλι από αψίφωνο, μετά κοιμήθηκα για λίγο, μετά σηκώθηκα πάλι με πολύ πόνο. Ψάχναμε γιατρούς να βρούμε, βασικά γιατρό για να πάω. Αλλά δυστυχώς σήμερα είναι όλοι κλειστοί, κανένας τίποτα, ούτε νοσοκομείο. Το μόνο νοσοκομείο που εφημερεύει και έχει οδοντίατρο είναι στο κέντρο της Αθήνας, Αλεξάνδρειας, το οποίο εντάξει εκεί να πας τώρα πάει μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά βρήκαμε ευτυχώς ένα γιατρό και πάμε να δούμε τι θα μου πει, τι θα μου κάνει, δεν ξέρω. Κοιτάω τώρα, είναι λίγο πρισμένο ή όχι? Ναι, μου φαίνεται πρίστη. Ο πόνος είναι, δεν ξέρω, το λέω το Ανδρέα, ο Ανδρέας με ρωτάει, πονάει τόσο πολύ? Του λέω, έχω γεννήσει 2 φορές φυσιολογικά, αλλά αυτός ο πόνος είναι απαράδεκτος, δεν ξέρω, είναι απίστευτος. Δεν είχα ποτέ πόνο στο δόντι, δεν πονούσε. Γενικά δεν έχω εγώ πρόβλημα, δεν είχα προβλήματα με τα δόντια ποτέ. Μου έχει μουδιάσει εδώ όλο, δεν ξέρω, είναι το κάτι άλλο αυτό. Οπότε αυτό έχουμε εμείς σήμερα και έχω τόσες δουλειές, έχω να μαγειρέψω, έχω να καθαρίσω, έχω να κάνω, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Ό,τι προλάβω, ό,τι γίνει τώρα, μας έτυχε αυτό, ας το ευχαριστηθούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αυτά, δυστυχώς πολλές φορές μας συμβαίνουν πράγματα, δεν ξέρω, για καλό, για κακό, αλλά αυτά. Κάτι καλό δεν βλέπω σε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, οπότε πάμε στο γιατρό. Και όσο βγήκα από το γιατρό, τελικά τι έγινε? Μου έχει κάνει απονεύρωση στο ένα δόντι. Καλά, είναι μουδιασμένο γιατί είμαι μετά την ένεση. Θα κλάψω τώρα. Κλάψε. Ωστόσο, δεν μπορώ. Τουλάχιστον μακάρι να μην πονάω. Καλά, τι πόνος είναι αυτός? Δεν ξέρω, αυτοί που λέγανε παλιά, που άκουγα, ξέρεσαι ότι πονόδοντος και τέτοιοι, δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να πονέσει τόσο πολύ το ένα δόντι. Καλά, ήταν το κάτι άλλο. Τώρα τουλάχιστον δεν αισθάνομαι τίποτα, ελπίζω και μετά να μην πονέσει. Τέλος πάντων, πάμε τώρα, θέλουμε να περάσουμε από το Ρώσικο, εντάξει να περάσουμε, να φτάσουμε μέχρι εκεί. Το Ρώσικο σούπερ μάρκετ, γρήγορα να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε για ρώσικη σαλάτα κτλ. Και μετά θα πάμε σπίτι γιατί πρέπει να κάνουμε δουλίτες. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μπορέσω να κάνω, να προλάβω, να περάσουμε καλά. Αυτά. Λοιπόν, ψωνίσαμε στο Ρώσικο και τώρα σταματήσαμε, πάμε μισό λεπτάκι γρήγορα μέχρι το Τζάμπο γιατί θέλω να ρίξω μια ματιά ακόμα, μήπως βρω κάτι αυτά που ήθελα τα σουπλά, γιατί τα είδα στο site ότι υπάρχουν. Οπότε δεν ξέρω, πάμε, ότι τελευταία στιγμή όλα μας έτυχε και αυτό σήμερα, ό,τι γίνει, ό,τι δεν ξέρω, δεν αγχώνομαι, δεν νευριάζονται τίποτα. Έχω αφήσει τα πράγματα έτσι να κυλούνται, ξέρετε, όπως βγει σιγά καλά, να είμαι από εκεί και πέρα, ό,τι προλάβω, ό,τι γίνει. Οπότε πάμε γρήγορα εκεί και μετά θα πάμε σπίτι, δεν θα ξαναβγω εγώ. Θα κάνω τις δουλειές, ό,τι έχω, ό,τι μπορώ. Μία κάνει κρύο, φυσάει, μία βγαίνει ο ήλιος, ζεσταίνομαι. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι. Συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ ακόμα να μιλήσω. Το στόμα μου δεν έχει ξεμουδιάσει καθόλου σχεδόν. Είναι, ξέρετε, πολύ. Έχω βάλει τα λαχανικά να πλύνω. Έχω τακτοποιήσει τα πράγματα που φέραμε. Και έκατσα λίγο. Θέλω να κάνω μοντάζ το βιντεάκι το χτεσινό, γιατί ούτε αυτό έκανα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά θέλω να κάνω όλα και δεν μπορώ και στενοχωριέμαι και μου έρχεται να κλάψω. Αλλά εντάξει, ελπίζω να φύγει αυτός ο χρόνος, να πάρει και όλα τα κακά μαζί του. Έχουμε περάσει πολλά αυτό το χρόνο. Έχουμε και κορονοϊό περάσαμε. Εμείς προσωπικά είχαμε νοσήσει και εγώ τώρα τελευταία μέρα έπρεπε να μου συμβεί αυτό.
τι να κάνω, εντάξει, βασικά εμένα με έπιασε προχτές, αλλά εγώ δεν έδινα πολύ σημασία, παρόλο που ξεκίνησε όχι τόσο μεγάλος πόνος, εχθές όμως πονούσε πολύ. Και λέω εντάξει, επειδή δεν είχα ποτέ θέματα με τα ντόντια να με πονάνε, να δεν ξέρω τι, μόνο σφραγίσματα κάποια έχω κάνει και καθαρισμός, δεν είχα ποτέ προβλήματα, οπότε νόμιζα και πίστευα ότι θα μου περάσει. Αλλά δυστυχώς δεν πέρασε, οπότε αυτά. Λοιπόν, πάω τώρα να... Ακόμα δεν μπορώ να φάω και η ώρα είναι 1:42 παρά... Αργότερα τώρα. Και πεινάω, αλλά δεν μπορώ να φάω γιατί... Να γνωρίσω την γλώσσα ή το μάγουλο και να έχω άλλα. Περιμένω τώρα να γυρίσει ο Ανδρέας, γιατί έχει πάει για κάποια τελευταία ψώνια. Συνέχεια είναι έξω και αυτός έχει κουραστεί. Τι να κάνουμε, αυτές οι μέρες έτσι είναι δύσκολες, οπότε και μετά να ξεκινήσω εδώ να κάνω. Αλλά πρώτα θα κάνω το μοντάζ και μετά θα πάω να κάνω τα ντολμαδάκια και μετά θέλω και λίγο να κοιμηθώ έτσι. Σας είπα ότι δεν κοιμήθηκα καλά τη νύχτα, οπότε δεν θα αντέξω το βράδυ με τίποτα αν δεν θα ξαπλώσω λίγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα, θα ξαπλώσω λίγο και μετά θα συνεχίσω. Αυτά. Συγγνώμη που δεν είναι κάτι πολύ ευχάριστο, ελπίζω μετά αργότερα την παραμονή και τα λοιπά όταν θα... γιορτάσουμε, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, να μου περάσει εμένα το μούντιασμα και να μπορέσω να σας μεταφέρω μια ατμόσφαιρα λίγο πιο γιορταστική, πιο χαρούμενη, πιο αυτά θα έρθουν και τα παιδάκια, οπότε αυτά τώρα έχω ηρεμία, τώρα έχω ησυχία και είμαι, ξέρω, το κεφάλι μου πάει να σκάσει γιατί σκέφτομαι χαζομάρες και δεν είναι καλό, αλλά έτσι όπως αισθάνεσαι, έτσι και σκέφτεσαι. Οπότε λοιπόν κλείνω τώρα, σας αφήνω και τα λέμε μετά. Ό,τι άλλο έχω θα σας δείξω τι θα κάνω. Θα συνδεθώ μετά, δεν μπορώ. Λοιπόν, ξεκίνησα να φτιάχνω τα ντολμαντάκια. Εδώ φτιάχνω τη γέμιση πρώτα, τη γανίζω το κρεατάκι, έχω και άλλο κόβο. Εκεί τη γανίζω κρεμμυδάκι. Εδώ έχω καρότο, μετά θα το τρίψω. Εδώ γίνεται, έχω και κοιμά για τα ντολμαδάκια. Έχουμε βράσει τα λαχανικά, τα αυγά, από εκεί ο Ανδρέας πλένει κατσαρόλες και τα λοιπά. Εγώ το κόβω τώρα το κρεατάκι, το τηγανίζω ξεχωριστά, έτσι θέλω λίγο, ξέρετε, να κάνει μια κρούστα έτσι από πάνω, να σοκαριστεί καλά. Κανονικά βάζω πρώτα το κρέας, μετά βάζω το κρεμμύδι, αλλά δεν ξέρω, ξεχάστηκα και έβαλα το κρεμμύδι, δεν πειράζει, θα το κάνω ξεχωριστά. Κόβω πολύ μικρά κομματάκια, σας είχα δείξει και πέρυσι αυτό. Μ' αρέσει στο ντολμαδάκι, θα μπορούσα να βάλω μόνο και μάλα. Εμένα μ' αρέσει να έχει και κομματάκια κρέας σε κάθε ντολμαδάκι, οπότε είναι πιο ωραίο έτσι. Το μαχαίρι δεν κόβει τίποτα ή το κρέας. Θέλω να το εφτιάξω λίγο το μαχαίρι. Κάτσε, ή το κρέας είναι έτσι, ή πήρα λίγο το μαχαίρι, δεν ξέρω. Ναι, και το μαχαίρι είναι. Όλα μου φταίνε τώρα. Φαντάζομαι τι έχουν να ακούσουν το βράδυ, τι έχουν να τραβήξουν μαζί μου. Όντως είμαι πρισμένη, ε. Λοιπόν, έτοιμα τα ντολμαντάκια μου, δεν σας τράβηξα τίποτα γιατί βιάζομαι, γιατί έτσι όπως είμαι δεν έχω όρεξη να τραβάω καθόλου και δεν μπορώ και όλες γιατί να βριάζω όλη την ώρα, οπότε αυτό. Πάω να τα σκεπάσω με το καπάκι, θα τα βάλω, θα τα βράσω λίγο αργότερα. Θα πάμε τώρα να ξεκουραστούμε, πρώτα κόβουμε το ολιβιέ, τη ρώσικη σαλάτα και μετά πάμε να ξεκουραστούμε και τα λέμε λίγο αργότερα. Έτοιμη και η ρώσικη, πολύ ωραία, το μόνο κακό που εγώ δεν μπορώ να τη φάω. Λοιπόν, οπότε πάω να το σκεπάσω το μπολ με το καπάκι και θα το αφήσουμε στο ψυγείο για να μείνει έτσι μέχρι το βράδυ. Μια χαρά και αυτό τέλειο, οπότε πάμε να ξεκουραστούμε και μετά θα συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε.
snowflakes fall. Wonderful, magical, it's that time when everybody smiles, eyes are shining bright. I still remember how I used to feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε, κάναμε τα πανάκια μας, ήρθαν τα παιδιά μας με τους κουμπάρους. Η αδελφή μου ακόμα δεν έχει έρθει. Εμείς προλάβαμε σχεδόν όλα στο τσακ, εντάξει, σαλάτες και αυτά θα τις φτιάξουμε τώρα. Κουμπάρα τρίβει λάχανο, καημένη. Ήρθα, πες και μου βάλανε για δουλειά. Λοιπόν, το τραπέζι στρωμένο, το σπίτι σχεδόν καθαρό, να πω. Τώρα θα γίνει πάλι όλο... Τα παιδιά θα το κάνουν. Εγώ ίδια κατάσταση, μίλησα πάλι με το γιατρό. Μου είπε να κάνω κάποια πράγματα, έκανα, αλλά δεν με αφήνει. Τώρα θα μου φέρει η πεφερά μου η μαμά μεσουλίδ να πιω. Μου είπε ο γιατρός να πιω ένα μεσουλίδ. Οπότε αυτά. Πάνε τα σαμπάνια, πάνε το κρασάκι, πάνε όλα. Δεν ξέρω. Με το μεσουλίδ να πιω κάτι. Θα κάνω παρέα στο κουμπάρο, μην είναι μόνος του. Συμπαράσταση, να είσαι το πάνω. Κοιτάξτε, εδώ είναι όμορφο αγόρι. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου. Να την και κουμπάρα μου. Γεια σου, κουμπάρα μου. Στην ομορφιά σου είσαι σήμερα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, οπότε αυτά. Πού είναι? Η ώρα είναι 11 παρα 5 και έρχονται οι άλλοι family. Ναι, πεινάσαμε. It's the number one most magical time of the year. Είσαι φοβερός. Σκέφτομαι με ποιον μοιάζεις και δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έγινε, Τόνια? Για κάτσε να... Εδώ ετοιμάζουμε σαλαμάκια. Στο ένα θα βάλουμε τυράκια. Εδώ η κυρία Όλγα μας έχει φέρει σαλάμια. Έχουμε ετοιμάσει... ο Βιτάλης έχει φτιάξει κρέπες. Δεν έκανα εγώ γιατί έλεγα ότι θα φτιάξω εγώ, αλλά τελικά δεν έφτιαξα. Χαβιάρι, ρώσικη. Αγουράκια τουρσί, σαλάτα με κόκκινο λάχανο, αυτό είναι κορεάτικα καρότα. Εδώ βράζω πατάτα. Τα ντολμαντάκια μου είναι έτοιμα, σαλάτα πράσινη, τα πήγα γύρω γύρω. Λοιπόν, ξεκινάμε να τρώμε, να διώξουμε το παλιό χρόνο. Εδώ έχουμε, η κουμπάρα έχει φτιάξει πηχτή πολύ ωραία. Εδώ στυριά, σαλάμια, αυτά σας έδειξα. Εδώ κρέπες χαβιάρι, όπως σας είπα, ο Βιτάλης έχει φτιάξει κρέπες φοβερές. Από εδώ η κουμπάρα έχει φτιάξει τη γούνα, ψωμάκια και μετά στη συνέχεια θα έρχονται και τα ζεστά φαγητά.
Α, Ανδρέα, έχουμε και τα ψωμάκια. Πού είναι? Εδώ είναι. Φέρ' τα εδώ πάνω, γιατί εκεί θα τα ξεχάσουμε. Εδώ είναι. Να τα φέρουμε εδώ. Πήραμε τα ποτήρια και πάμε έξω να ανοίξουμε σαμπάνια. Βέβαια σκοτάδι έχω εδώ. Να πήρατε τα πυροτεχνήματα, παιδιά, τα μικρά. Τι θα βγει, φώτα. Δεν φαίνεται τίποτα, φώτισε. Δεν φαίνεται τίποτα. Και το χρόνο δεν φαίνεται τίποτα. Περίμενε. Ανάψε κανένα φως, παιδιά. Ένα. Δεν φαίνεται! Έχουμε κι άλλο! Βάλτε φως ρε παιδιά! Δεν φαίνεται! Βάλτε φως! Καλά, γύρω γύρω, κοιτάξτε το τι γίνεται! Τέλεια! Ένα! Χρόνια πολλά! Έλα, χρόνια πολλά! Πού είστε το Τόνια, Τόνια εδώ! Τα σαμπάνια φωτίστε! Stop! Κοιτάξτε και τι ωραία που είναι, χρόνια πολλά! Τι ήταν αυτό? Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Κάποιος γιορτάζει σήμερα και πήρε το πρώτο του δωράκι! Από τη μαμά και από τον μπαμπά! Και από τη Τόνια, ναι! Ρομπότ! Wow. Έχει και τηλεχειριστήριο! Πού είσαι, Αντώνη, εντάξει? Ναι. Μισό λεπτάκι. Αγώνη. Χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, έβγαλα και τα ζεστά ντολμαδάκια. Χοιρινό, πατάτα, σαλάτα και τα υπόλοιπα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, και πάλι. Πολύχρονος. Χρόνια σας πολλά. Πολύχρονος, αβασί να πούνε. Λοιπόν, φάγαμε, ήπιαμε. Ναι, ήπιαμε. Ναι, εγώ έφαγα πολύ, τι να πω. Ήπιαμε, σκάσαμε. Ναι, ναι, σκάσαμε. Και τώρα καθόμαστε. Περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη. Περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη, ναι.
Βασίλη, γεια, 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 γεια σου και το χρόνο, και το χρόνο, γεια, γεια, γεια. Καλημέρα, επόμενη μέρα σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους. Που πάμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 παρά. Έχω στις 4 η ώρα δυστυχώς πάλι ραντεβού στον οδοντίατρο. Να είναι καλά ο γιατρός που αποφάσισε να με δεχτεί τέτοια μέρα, γιατί κρίμα, αλλά πονάω πάρα πολύ. Και τη νύχτα πονούσε και δεν περνάει με τίποτα. Και μεσολίτη έχω πιει και ό,τι θέλετε έχω πιει και δεν περνάει με τίποτα. Και πάμε λοιπόν, όλοι οι άλλοι είναι στο σπίτι μας γιατί κοιμηθήκανε όλοι σε εμάς. Εντάξει, κοιμηθήκαμε 6,5 ώρα πέσαμε και 10 σηκωθήκαμε, αλλά εντάξει, περάσαμε καταπληκτικά. Βασικά περάσανε, εγώ είχα τη χειρότερη πρωτοχρονιά φέτος. Εντάξει, τι να πω τώρα, όποιος έχει περάσει πονόδον το ξέρει τι σημαίνει αυτό. Παρόλο που μου έκανε χθες απονεύρωση, δεν ξέρω, πόνος δεν έχει μετά το μούδιασμα. Πάλι με έπιασε να με πονάει έτσι όπως πονούσε. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι... είχα περάσει πολλούς πόνους, αλλά αυτός ο πόνος είναι απίστευτος. Αυτά λοιπόν, πάμε να δω τι θα μου κάνει τώρα και μετά στη συνέχεια ό,τι άλλο έχω θα τραβήξω σήμερα, ό,τι μπορέσω. Θα βγει δίμερο vlog γιατί δεν μπορούσα ούτε μοντάζ να κάνω, ούτε χτες το βράδυ τράβηξα πάρα πολλά. Το πρωί τα παιδάκια μας σηκωθήκανε, ανοίξαν τα ντοράκια που τους έφερε ο Άγιος Βασίλης. Ήταν το ντόρο του Αδόνη, ήταν το ντόρο της Αναστασίας. Ήταν το δώρο, τα δώρα του Βασίλη μας και χτες το βράδυ ο Βασίλης άνοιξε πολλά δώρα γιατί γιορτάζει και όλα σήμερα. Το δωράκι της Τόνιας, η Τόνια και αυτή, τα άλλα τα παιδιά πήγαν πιο νωρίς ύπνο, ο Βασίλης με την Αναστασία. Η Τόνια πήγε 6,5 ώρα και είναι τώρα για πέταμα, αλλά εντάξει, περνάνε όμορφα, περνάνε ωραία. Αχ, κουράστηκα. Αυτά. Χάρηκαν τα παιδάκια μας, μια χαρά, βέβαια κουρασμένα είναι όλα, αλλά είναι μια χαρά. Λοιπόν, αφήσαμε τους κουμπάρους με την αδελφή μου, όλους βασικά στο σπίτι μας. Είπες τα παιδιά ότι φεύγουν. Ναι, είπες τα παιδιά. Σιγά, τι νομίζεις, να πάθουμε κάτι. Εντάξει, δεν είναι μόνο τους στο σπίτι. Και εμείς πάμε και θα γυρίσουμε μετά να φάμε μεσημεριανό. Είχαμε φάει πρωινό, εντάξει, εγώ τρώω με χίλια ζόρια από αυτή τη μεριά και δεν μπορώ να μασίσω γιατί δεν μπορώ να κλείσω το στόμα. Και ζορίζομαι τόσο πολύ και είχαμε τόσα φαγητά και πεινούσα τόσο πολύ. Και να θέλεις να φας, να βλέπεις το φαγητό και να μην μπορείς να το μασίσεις, να μην μπορείς να το τρως. Καλά, και έπρεπε να τρώω γιατί έπαινα χάπια συνέχεια, ξέρετε, για να μην με πιάσει μετά στο μάχη να έχω άλλα. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω τώρα γιατί όπου να είναι θα φτάσουμε. Και θα σας πω μετά τι θα μου κάνει και τα λοιπά. Φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είμαι πρισμένη εδώ. Να βλέπετε, αυτό εδώ είναι πρίξιμο. Και πονάει και εδώ, ακουμπάω, πονάω, δεν ξέρω τώρα, είναι από την ένεση που μου έχει βάλει. Όχι, από την ένεση είναι από το... Δεν ξέρω, πραγματικά πονάω πάρα πολύ. Είναι έτσι όταν το σκέφτομαι και το κάπως περνάει, ξέρετε, έτσι να παίρνουν μυρμηγκάκια στο σώμα μου από το πόνο, από το πολύ περίεργος πόνος. Αυτά! Φτάσαμε σπίτι, έχει περάσει πολλή ώρα. Βασικά, μια ώρα ήμουνα εκεί και με βασάνισε ο γιατρός. Μου έκανε ό,τι θέλετε. Και μου άνοιξε την τρύπα γιατί σας είπα ότι μου έκανε. Τα πω και λεπτομέρειες. Βέβαια, απονεύρωση. Ποιο θέλει λεπτομέρειες, τι να σας πω, γιατί θα ρωτήσω τι έκανε. Σταμάτα, καλέ. Σταμάτα. Λοιπόν, πονάω πάλι, ήπια από ψήφωνο, τώρα περιμένω, δεν ξέρω. Έφαγα λίγο και εμείς όλο εδώ τρώμε, πίνουμε.
Τι είπες? Περιμένουν να φύγουν. Δεν φεύγουν με τίποτα αυτοί. Δεν φεύγουν αυτοί, ήρθαν για μια εβδομάδα. Αφού έχουν πιζάμες, ακούς, η μαμά ρωτάει, τους πλένετε τουλάχιστον. Όχι, είμαστε βρωμιάρες. Πω, γέλο, αλλά εντάξει. Ήρθαμε με τα πράγματα. Περνάμε καλά. Και πιζάμες και κοντόβορτες έχουμε. Τα πάντα. Το σόι δεν το διαλέγεις. Τα πάντα έχουμε. Μια χαρά είμαστε. Περνάμε καλά, γιατί όχι. Κοίταξε να δεις, να είχαμε άλλες καταστάσεις, βγαίναμε έξω, πηγαίναμε κάπου αλλού, αλλά αφού δεν μπορούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι δεν είναι? Θα κλείναμε κάποιο εστιατόριο, θα πηγαίναμε για ρεβελιόν ή κάτι, δεν ξέρω τι. Θα κάναμε κάτι. Εντάξει, τώρα. Λέω, θα είχαμε άλλες. Εντάξει, τώρα με COVID τι να κάνουμε, εδώ κάνουμε. Καθόμαστε. Όλοι κάνανε τα ταστάκια τους πριν έρθουν. Είμαστε όλοι καλά. Καλυμμένοι, εντάξει. Δεν έχουμε κόβει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό τώρα. Πόσο κρούσματα έχει σήμερα? Δεν ξέρω. 35. Πάλι 35. 35.000. Έλα. Αυτοί που μας βλέπετε όλοι έχετε κόβει. Όλοι. Αφού 35.000 κάθε μέρα, αυτή είναι καινούργια. Χτες 35, σήμερα 35. Προχτές ήταν πολύ. 41. Α, 41. Α, ή όχι, 35. 30 και απώλειες. 59. Και διασωληνωμένοι. Δεν ξέρουμε τίποτα αυτό. Περίεργο είναι ότι μια μέρα έχει 620 διασωληνωμένοι, δεύτερη μέρα είναι 630, 635, 640 και μετά πάλι πέφτουν. Όλοι αυτοί που ήταν διασωληνωμένοι 20 παραπάνω, τι γίνεται? Βγαίνουνε ή πεθαίνουνε? Ή έχουν πεθάνει? Όχι, αφού όταν πεθαίνουν 50 και είναι διασωληνωμένοι 600, πώς πεθαίνουνε 600? Και γιατί κάθε μέρα έχει διαφορά 15-20 πάνω κάτω? 15-20. Δεν παίζει, για όποιος γνωρίζει. Όχι, απλά αναρωτιέμαι. Όποιος ξέρει, ποιος ξέρει, για μήπως κάποιος δουλεύει στο νοσοκομείο που έχει COVID. Δεν ξέρω πραγματικά. Όχι, αλλά εγώ πάντα κοιτάω του διασωληνωμένους. Πάντα κοιτάω διασωληνωμένοι. Δεν ανεβαίνει πολύ. Όσο ήταν 3.000, ήταν 600 και. Και τώρα που είναι 35.000, πάλι 600 και. Τόσε μονάδε έχουν. Οι υπόλοιποι τι, πεθαίνουν στον δρόμο? Όχι, δεν πάνε είναι τέτοιοι. Τώρα πρέπει να πληρώσουμε αυτό το ξενοδοχείο. Ήταν κάπου, είχα διαβάσει ότι. Κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι που ο γιατρός είπε. Πόσο έχει το μάτι στο Χίλτον? Όχι, ότι ο γιατρός είπε ότι έχουμε κάποια κρεβάτια, δεν ξέρω τι, αν δώσει τόσα θα μπορέσουμε να σου κάνουμε να έχεις. Πρέπει να δώσεις τόσα. Κάτι τέτοιο, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα. Μακάρι να μην είναι αλήθεια αυτή και να μην ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν και εκεί μας. Και οξυγόνο σήμερα μετρήσαμε και είμαστε power. Ναι, 99 όλοι. Όλοι 99. Μόνο εγώ δεν είμαι power. Εντάξει, σε λίγο πονάει τον τάκι σου. Λίγο ντοντάκι, λίγο πυρετό, λίγο. Λίγο COVID. Δεν έχω παιδί μου COVID, αφού είχα τόσο πριν. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο ότι δεν μπορεί να κολλήσει. Εντάξει, μπορεί και να έχω, δεν ξέρω. Εδώ εγώ δεν έχω κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει. Εγώ γράφουμε φέτος, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Τέταρτη φορά. Συνέχεια, συνέχεια. Ναι, και πού το κολλάνε, πού το κολλάνε. Ξέρω που πήγαινε. Δεν πέσει. Εγώ το έχω στο Θεό, 4 καραντίνες έχουμε. Αυτή είναι η τέταρτη. Μήπως το έχετε περάσει και δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Χωρίς συμπτώματα. Εγώ κάνω τεστ κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, εσύ κάνεις τεστ 2 φορές την ημέρα, όχι κάθε εβδομάδα. Αυτή φοβάται πολύ, οπότε είναι 3 φορές την ημέρα κάνει τεστ. Ο Ανδρέας, όλοι έχουμε κάνει τεστ. Ο Ανδρέας την κοροϊδεύει συνέχεια, λέει. Αυτή όπως πίνω εγώ τα ντόντια, αυτή κάνει τεστ. Ναι, πρωί και βράδυ. Αυτή τα αγοράζεις, πόσο πληρώνει, 5 ευρώ κάθε τεστ. Όσο βγάζει την ημέρα, τόσο κάνει για τεστ. 4,5. Όχι, είχαμε και το άλλο. Με 4,5 μπορείς να κάνεις και με 5 μπορείς.
Λοιπόν, φύγανε μισή και έχουν έρθει άλλοι. Άλλοι μισή. Εδώ έχουμε την κυρία Λουμπόβ. Κοιτάξτε εδώ. Σας πολλά. Αναβάζει, καλή χρονιά. Αναβάζει φωτογραφίες στο Facebook. Καλή χρονιά. Να είστε όλοι καλά, υγεία. Ναι, χαρά, αγάπη. Καλή χρονιά να έχουμε χωρίς αρρώστια. Α, ξέρεις τι γράφανε ότι είναι, σημαίνει μπιζαμπλή, ότι είναι πλούσια. Παλιά κάνανε, ξέρεις ότι κάνανε. Περιποίηση παλιό. Ναι, ότι κάνανε. Πηγαίνανε οι γυναίκες και φτιάχνανε τα μαλλιά του, φτιάχνανε περμανά, δεν ξέρω τι. Ότι ναι, αυτό λεγόταν μπεζαμπλή. Ναι. Εδώ και ο κύριος Νίκος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ δεν έκανα μπεζαμπλή. Δεν έκανες. Α, δεν πειράζει. Ούτε εγώ. Κοίτα εδώ πως είμαι. Μέσα στα χάλια μου είμαι. Μια χαρά είναι. Τι να κάνουμε. Αυτά. Οπότε συνεχίζουμε. Γιορτάζουμε. Η μέρα δεν τελειώνει. Ο χρόνος μόνο ξεκίνησε. Έχουμε ακόμα 365 μέρες. Ξεκίνησε ωραία πάντως. Ναι. Τι θες να πεις. Όχι, εσύ είναι μια χαρά ξεκίνησε. Εσύ τι. Ναι. Εντάξει, εμένα, ναι. Τι τραβάς, εντάξει, εγώ είμαι αυτή που. Ούτε πονάω, αλλά. Πονάω. Αλλά πονάω. Συμπάσχει κι αυτό. In a sea full of smiles, walking down Main Street tonight. Got a lot on my mind since you walked out and said, Merry Christmas, babe, give me some time. Holidays are coming and there's no way around. Better join in the holiday crowd. While I'm struggling to find some peace of mind, Merry Christmas, babe, hope you're alright. When you're not here to walk with me, it all seems like a waste. So tell me tonight, won't you come home? These are the days you shouldn't be alone. Λοιπόν, φύγανε όλοι. Η ώρα είναι, δεν ξέρω τι ώρα είναι, 11:30, τι ώρα είναι, Τόνια? 12:00. 12 η ώρα, πω, νιστάζω και είμαι πτώμα από το πόνο, από την αϊπνία, αλλά περάσαμε φανταστικά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω. Παρόλο που πονούσα, παρόλο που αυτά ήμασταν, είχαμε χρόνο να μιλήσουμε, είχαμε χρόνο να καθίσουμε, ήταν πολύ όμορφα. Οπότε εγώ εδώ θα κλείσω, πάμε μπανάκι και ύπνο, δεν μπορούμε τίποτα άλλο. Μαζέψαμε ότι τα φαγητά, ότι μείνανε και αυτά, τα βάλαμε στο ψυγείο και πάμε να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, το βλογκάκι ελπίζω αύριο να μπορέσω να το κάνω μοντάζ, να σας το ανεβάσω. Θα είναι δήμερο. Οχ, τι έχω κάνει, πιέσα το μαλλί μου. Αυτό για σήμερα. Πάω να πιω και εγώ το χαπάκι μου για να ηρεμήσω και άλλο, γιατί πάλι πονάω. Ένα ντους και ξαπλώνω. Ελπίζω να μπορέσω να κοιμηθώ, να μην πονάω. Οπότε αυτό, έτσι περάσαμε εμείς, ελπίζω να έχετε περάσει και εσείς όμορφα και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαρά, ό,τι επιθυμείτε να το έχετε στη καινούρια χρονιά. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω, πραγματικά αυτά. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι, ελπίζω χωρίς πόνους, χωρίς περιπέτειες κτλ. Bye bye!